πολιτικού. Ανελήφθησαν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, καρπίσας τους μαθητάς, τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Καταρχήν να σας καλωσορίσω τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία Παγκρίτιος Σύλλογος, υποστηρικτών των ελληνικών και χριστιανικών ιδεών, που έχουμε τη χαρά να έχουμε απόψε κοντά μας, εδώ στην ενορία μας. Περιμέναμε μεγαλύτερη συμμετοχή βέβαια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως δυσκολεύονται να βρούνε το ναό, κάποια μέρη που θα ήθελα να έρθουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα καταθέσω στην αγάπη σας ό,τι έχω να πω εδώ σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο και εσείς μετά θα τα μεταφέρετε εκεί στα άλλα μέρη του Συλλόγου. Ο Σύλλογος αυτός, όπως δείχνει και η ονομασία του, έχει σαν σκοπό να αναδείξει και να προωθήσει στην ελληνική κοινωνία τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Η αγάπη προς την Ορθοδοξία και η αγάπη προς την Πατρίδα είναι οι δύο κινητήριες δυνάμεις όλων των δραστηριοτήτων των ελληνών. Ο Σύλλογος, που όπως μου είπε και ο Πρόεδρος, ο κ. Ιερονυμάκης, αριθμεί γύρω στα 1000 μέλη και έχει παρακτήματα στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλονίκη, παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προετοιμασίες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Κρήτη για την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στο κολυμπάρι της Κρήτης από 16 έως 27 Ιουνίου 2016. Εν ώψη λοιπόν του κορυφαίου αυτού εκκλησιαστικού γεγονότος, με παρακάλεσε τόσο ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο κ. Αντώνης Ιερονυμάκης, όσο και η εκπρόσωπος του Παρακτήματος της Αθήνας, κ. Ερμελιώτη Καλλιώτη, να διοργανώσουμε μία σύναξη προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του Συλλόγου γύρω από την εν λόγω σύνοδο, γύρω από τον τρόπο οργανώσεως αυτής της συνόδου και γύρω από την θεματολογία της. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτής της ομιλίας καταρχήν να πούμε μερικά γενικά εισαγωγικά γύρω από το θεσμό των συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα δώσουμε μια γενική εικόνα των τελευταίων εξελίξεων και εκκλησιαστικών γεγονότων που σχετίζονται με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Κατόπιν θα αναφερθούμε στον τρόπο οργανώσεως της παντός συνόδου, στα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή σύνοδο και τέλος στις ελλείψεις και στα κενά που παρουσιάζει η θεματολογία της εν λόγω συνόδου. Μετά την ομιλία μπορούμε να έχουμε και διάλογο και να απαντήσουμε κατά το δυνατόν σε ερωτήσεις σας. Αρχίζουμε με το πρώτο, ο θεσμός των συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας. Οι εκκλησιαστικές σύνοδοι αποτελούν στη ζωή της Εκκλησίας θείο θεσμό. Ο θεσμός αυτός ανάγει την αρχή του στον ίδιο τον Κύριο και τους Αποστόλους, οι οποίοι θείο πνεύματι κινούμενοι συγκρότησαν την Αποστολική Σύνοδο του 49 μετά Χριστόν, πραγματώνοντας έτσι ταυτόχρονα και την συνοδική αυτοσυνηθισία της Εκκλησίας για να αποτελεί έκτοτε
Εκκλησία Συστήματος και Συνόδων Εστίν Όμων. Από τη Συνόδου Εκκλησία εκείνε που οργανώθηκαν, που συγγνώμη που αναγνωρίστηκαν από τη συνείδηση του πληρώματο Εκκλησία ω Οικουμενικέ, όπω και εκείνε από τι τοπικέ που προσέλαβαν τον Οικουμενικό Κύρο, είναι θεόπνευστε και αλάθητε εξαιτία του Αγίου Πνεύματο που ενεργεί σε αυτέ σύμφωνα με την διαβεβαίωση του Κυρίου. Παράκλητος, ο Πνεύμα του Άγιον, ο Πέμψη, ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα, αείπον ημίν. Ο Μέγας Αθανάσιος, σε επιστολή του προς τους Ελλαδικοί Επισκόπους γράφει, «Το δε ρήμα Κυρίου, το δια της Οικουμενικής Συνόδου εν οικία γινόμενων, μένει εις τον αιώνα». Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο μεγάλος, ο μεγαλύτερος από τους νεότερους κανονολόγους της Εκκλησίας, παρατηρεί σχετικά στην εισαγωγή του πιδαλίου του, αυτή η βίβλος, δηλαδή η συλλογή των ιερών κανόνων στην οποία εμπεριέχονται συνοπτικώς και οι δογματικές αποφάσεις των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων, είναι η μετάταση Αγίας Γραφάς, Αγία Γραφή, η μετά την Παλαιά και Καινή Διαθήκη, Διαθήκη, τα μετά, τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια. Αυτή εστί τα αιώνια όπλια, αέθεντο οι πατέρες ημών και νόμοι υπάρχοντες εις τον αιώνα, τους οποίους σύνοδοι οικουμενικέ και τοπικέ, διαπνεύματος Αγίου εθέσπισαν. Αυτή ως αληθώς εστί, καθώς αυτήν επωνομάσαμε το πιδάλιο της Καθολικής Εκκλησίας, διαμέσου του οποίου αυτή και πεπνωμένη ασφαλώς, τους εν αυτήν ναύτας και επιβάτας γερωμένους και λαϊκούς, προς τον ακείμενο παραπέμπει της Άνω Βασιλείας ημένα. Εντεύθυν, οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι αποτελούν το στόμα της Εκκλησίας, συνιστούν την ανώτατη εκκλησιαστική αρχή και το ανώτατο εν τη Εκκλησία κριτήριο, γι' αυτό και βρίσκονται υπεράνω των Επισκόπων και αυτών ακόμη των Πατριαρχών. Οι αποφάσεις τους, δογματικές, κανονικές και διοικητικές, είναι υποχρεωτικές για όλο το σώμα της Εκκλησίας, κλήρων και λαό, από τον Πατριάρχο μέχρι το τελευταίο λαϊκό μέλος της Εκκλησίας και η τήρησή τους αναγκαία για την ευχριστώ σωτηρία, η δε παράβασή τους συνιστά βαρύτατο αμάρτημα αθετήσεως αυτής της ιδίας της Εκκλησίας και αυτού του ιδίου του Χριστού μας, σύμφωνα με τον λόγο του, εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσει, έστωση όσπερ ο εθνικός και ο τελώνης. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για τις συνόδους εκείνες, τις οποίες ο πιστός κλήρος και ο λαός αναγνώρισε ως Άγιες και Οικουμενικές. Το λέμε αυτό και το τονίζουμε επειδή στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας υπήρξαν πολλοί αιρετικοί, οι οποίοι συγκρότησαν αιρετικές συνόδους, τις λεγόμενες ψευδοσυνόδους, με σκοπό να προσδώσουν εκκλησιαστικό κύρος στις αιρετικές τους διδασκαλίες και πλάνες. Τις συνόδους αυτές, όμως, στη συνέχεια, απέρριψε ο Χριστός κλήρος και ο λαός ως ψευδοσυνόδους. Στην παρούσα λοιπόν χρονική συγκυρία, κατά την οποία ημέρωσα να συγκληθεί Σύνοδος της Κρήτης έχει την αξίωση και αποφάσεις της να έχουν Οικουμενικό Κύρος και αποδοχή ο πιστός κλήρος και ο λαός του Θεού. Ο λαός του Θεού θα κληθεί να παίξει το ρόλο του στην αποδοχή ή την απόρριψη των αποφάσεων της εν λόγω Συνόδου. Ο ρόλος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός, δεδομένου ότι στην εποχή μας όπου η πανέρεση του Οικουμενισμού έχει εξαπλωθεί παντού σε όλα σχεδόν τα Πατριαρχία και τις αυτοκέφαλες Εκκλησίες, ο κίνδυνος να αποτελέσει προετοιμαζόμενη σύνοδος του 2016 μία νέα ψευδοσύνοδο, χειρότερη εκείνη της Φεράδα Φραντίας, είναι μέγιστος. Ερχόμαστε τώρα να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις των εκκλησιαστικών γεγονότων που σχετίζονται με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Πολύ συνοπτικά θα μνημονεύσω τα κυριότερα γεγονότα και θα κάνω μια σχόλια αρχίζοντας από την θέμη προσυνολική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο ως αναζήτηση γενέμιση. Η διάσκεψη αυτή κατάρτισε το τελικό κατάλογο του θεμάτου
σύνδεση του Πρωτοκαθηγάνου όλων των Πατριαρχείων και Αυτοκεφαλών των Εκκλησιών στο Σαμεζί της Γενέας. Στη σύναξη αυτή, οι προκαθήμενοι κατάρτισαν τον κανονισμό προγραμμάτων και λειτουργία της Συνόδου. Καθόρισαν επίσης τον τόπο και τον χρόνο της Συνόδου. Η Σύνοδος ορίστηκε να πραγματοποιηθεί εκτός Αυγούστου στο Κολυμπάρι Χανίων της Κρήτης από 16 έως 27 Ιουνίου 2016. Το Μάρτιο του 2016 πραγματοποιήθηκε στο Πειραιά μια πολύ σημαντική διορθόδοξη θεολογική επιστημονική ημερίδα με θέμα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Μεγάλη Προετοιμασία χωρίς προσδοκίες. Στην ελόγω πολύ σημαντική αυτή η ημερίδα αναπτύχθηκαν πολύ διεξοδικά. Οι σημαντικότερες παράμετροι αυτής της Συνόδου διαπιστώθηκαν δογματικά λάθη στα κείμενα και επισημάνθηκαν σοβαρότατα και να τόσο ως προς τον τρόπο προγανώσεως της Συνόδου, όσο και ως προς την θεματολογία της. Την ημερίδα διοργάνωσαν οι Ιερές Μητροπόλεις Γλυφάδας Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως του Θύρου και Πειραιός, καθώς και η Σύναξη Κληρικών και Μοναχών, και τίμησαν με την παρουσία τους σεβασμιότατοι αρχιερείς, καθηγούμενοι και γερόντες ιερών νομών, αγιορείτες πατέρες, κληρικοί πρόεδροι χριστιανικών σωματείων και οργανώσεων, καθηγητές θεολογικών σχολών και θεολόγοι και περίπου 1000 πιστοί. Ομίλησαν 5 επίσκοποι, σεβασμιότατοι Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ Ναυπάκτου και Αγίου Βασίου κ. Ιερόθρος, Γλυφάδας κ. Πάπος, Κυθύρων κ. Σεραφείμ και Γόρτινος κ. Ιερεμίας, καθηγητές των θεολογικών σχολών, πρωτοπρεσβύτεροι πατρός πατήρ Γεώργιος Παταλινός και ο πατήρ Θεόδωρος Ζήσης και ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τριλεγκίδης, ο αρχιμαντήρης πατήρ Αθανάσιος Αναστασίου, οι διδάκτορες αρχιμαντήρης πατήρ Σαράντα Σαράντος και πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Πέτρος Χίρς, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Αναστάσιος Βοζόπουλος, ο κ. Σταύρος Μποζοπίτης, ο πρωτοπρεσβύτης πατήρ Άγγελος Ιωαννακόπουλος και εγώ. Στην ημερίδα παρέστηκε απίθυνη χαιρετισμό επίσκοπος Παντσέν κ. Λογκίνος της Ουκρανικής Εκκλησίας και ο προϊστάμενος της Ιεράς Πονής Μήγης της Λάβας, Αγίου Όρους Πατήρ Σάβας. Επίσης, ο Μητροπολίτης Λόβιτς της Βουλγαρικής Εκκλησίας, κ. Γκαβριήλ, εκπροσωπήθηκε από τον πατέρα Μαθαίου Κανέσκου. Η ημερίδα είχε πανορθόδοξη απήχηση, έγινε γνωστή και στα άλλα πατριαρχεία και στις αυτοκέφαλες εκκλησίες, οι ηγετές των ομιλητών και τα πορίσματα δημοσιεύθηκαν στα μαζικά μέσα ενημερώσεως. Από τη μελέτη των ανακοινωθέντων κειμένων προέκυψε έντονος προβληματισμός σε πανορθόδοξο επίπεδο, εκφράστηκαν πολλές αντιρρήσεις και διατυπώθηκαν εύστοχες παρατηρήσεις και διορθώσεις από επισκόπους, όχι μόνο της Ελληνικής Εκκλησίας, αλλά και από άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, επίσης από τον Άγιο Όρος, από κορυφαίους καθηγητές θεολογικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και από άλλους κληρικούς και λαϊκούς. Στην Ουκρανική Εκκλησία, ένας επίσκοπος, ο επίσκοπος Μπάντσεν, κ. Λουγκίνος και οι πολυκληρικοί της Ουκρανίας, διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με τον Πατριάρχη Ρωσίας, Κύριλλο. Επίσης, παρόμοια διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας είχαμε και στη Μολδαβία. Από πολλούς κληρικούς και λαϊκούς. Στη Βουλγαρία είχαμε παρόμοιες αντιδράσεις από πολλούς κληρικούς και λαϊκούς, με αποτέλεσμα η ιεραρχία της Βουλγαρικής Εκκλησίας με συνοδική απόφασή της να απορρίψει ένα από τα προσυζήτηση κείμενα, αυτό που δέχθηκε τις περισσότερες επικρίσεις, με τίτλο «Σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον υπόχριστιανικό κόσμο», στο οποίο και θα αναφερθούμε παρακάτω. Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Αντιοχίας δεν υπέγραψε τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου, ο οποίος κατακτήστηκε τον Ιανουάριο στο Σαμεζί στη Σύναξη Ορθοδόξου Προκαθημένου. Ανεπίλητες παραμένουν οι διαφωνίες μεταξύ των Πατριαρχείων Αντιοχίας και Ιερουσαλήμων στο θέμα της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του Κατάρ και εξ αυτή διακοπή εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ αυτών, κάτι το οποίο αποτελεί ουσιαστικό κόλλημα για τη συμμετοχή της Εκκλησίας της Αντιοχίας στη Σύνοδο. Μετά από νεότερη συνοδική απόφασή της, ανακοίνωσε ότι τελικά δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Κρήτης. Μόλις πριν από μερικές ημέρες, στις 25
5 Μαΐου 2016, Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Γεωργίας αποφάνθηκε ότι στα κείμενα της Συνόδου με τίτλο «Το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτών και η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο» πρέπει να ενσωματωθούν σημαντικές τροπολογίες ενώ το κείμενο με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόχριστιανικό κόσμο» πρέπει να δεχθεί ουσιαστικές επεξεργασίες και διορθώσεις. Σε περίπτωση που οι προτινόμενες τροπολογίες δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα ενσωματωθούν στο κείμενο, η Εκκλησία της Γεωργίας δεν θα το υπογράψει. Εν τω μεταξύ, τώρα πρόσφατα, πριν από μερικές μέρες, στις 1 Ιουνίου, η Εκκλησία της Βουλγαρίας, με καινούργια συνοδική απόφαση, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην Σύνοδο της Κρήτης. Οι αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας επισημαίνουν τις ελλείψεις του σχεδίου στον κανονισμό Συνόδου, διορτώνται για το ρόλο και τη θέση των επισκόπων στη Σύνοδο, για το μη ιδεολογισμένο περιορισμό των συμμετοχών στη Σύνοδο. Και αυτοί εκφράζουν παρόμοιες απόψεις, ότι δηλαδή τα προσυνοδικά κείμενα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο έχουν ανάγκη από διορθώσεις και βελτιώσεις. Και ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τα κείμενα η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο και το άλλο κείμενο, το οποίο έχει δογματικό περιεχόμενο, που έχει τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπό-χριστιανικό κόσμο». Και για την Εκκλησία της Σερβίας μάθαμε τώρα τελευταία, πριν από λίγες μέρες, ότι τελικά πήρε καινούργια συνοδική απόφαση, ότι και αυτή η Εκκλησία δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Κρήτης. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην έκταση Σύνοδο της 24ης και 25ης Μαΐου 2016, έκανε πάρα κάποιες διορθώσεις και προσθήκες στο κείμενο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό-χριστιανικό κόσμο». Δέχθηκε δηλαδή να απαλληφθεί ο όρος Εκκλησίας στους ετεροδόξους, ενώ δεν δέχθηκε να γίνουν αλλαγές στα άρθρα που αφορούν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Έκανε δηλαδή μερικές διορθώσεις, ενώ έπρεπε να γίνουν και άλλες διορθώσεις. Έτσι, για να το πω απλά, έκανε μισή δουλειά, ούτε μισή. Οι διορθώσεις που έκαναν είναι βέβαια δεκτές και πολύ εύστοχες και έπρεπε να γίνουν, αλλά έπρεπε να γίνουν και άλλες διορθώσεις που δεν έγιναν και αυτές ήταν οι περισσότερες. Έγινε μισή δουλειά. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, κατόπιν ακτάκτου διπλής συμμάχησης όλων των αντιπροσώπων και καθηγουμένων των 20 ιερών μονών του Αγίου Όρους, το περασμένο Μάιο, απέστειλε γράμμα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τους προκεθειμένους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου τονίζει ότι κάποια σημεία στα προσωπικά κείμενα έχουν ανάγκη από συμφωνήσεως, ώστε να διατυπώνεται σαφέστερα τη διαχρονική παράδοση των Αγίων Πατέρων και συνολική παρακαταθήκη της Εκκλησίας. Δηλαδή και το Άγιον Όρος επισημαίνει τα ίδια κενά, τις ίδιες διαπιστώσεις. Τα κείμενα αυτά που θα συζητηθούν στη Σύνοδο έχουν ασάφειες, έχουν κενά, έχουν αντιφατικές και διφορούμενες εκφράσεις, που όταν τις διαβάζει κανείς, μπορεί να βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα. Δηλαδή είναι αντιφράσεις που επιδέχονται πολλές ερμηνείες και τα συνολικά κείμενα πρέπει να έχουν κρυστάλλινη καθαρότητα, να έχουν θεολογική πληρότητα, να έχουν θεολογική ορθότητα. Ορθότητα λοιπόν, πληρότητα, σαφήνεια. Να είναι σαφή. Αν δεν έχουν αυτά, τότε δεν μπορεί να είναι κείμενα που θα θεσπιστούν για να αποτελήσουν και να αποτελέσουν μνημεία της ορθοδόξου δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτά τα κείμενα θα τα πάρει μετά από
είπανε σκοτεινά πράγματα, είπανε διφορούμενες διατυπώσεις, είπανε πράγματα που δεν είναι ορθόδοξα. Αυτά τα συμπεράσματα θα βγάλουν. Και αυτά όλα, όλα αυτά τα κενά, όλες αυτές οι αντιφάσεις, όλες αυτές οι κακόδοξες, οι μη ορθόδοξες διατυπώσεις, επισημάνθηκαν από πολλά πατριαρχία, όπως είπα και προηγουμένως, Πατριαρχείο Βουλγαρίας, Πατριαρχείο Αντιοχίας, Πατριαρχείο Γεωργίας, Εκκλησία της Ελλάδος, Σερβική Εκκλησία, καταλάβατε, Άγιον Όρος, Ουκρανική Εκκλησία, Μολδαβία και ούτω καθεξής. Και προς το παρόν, μέχρι στιγμής δηλαδή, καθώς παρακολουθούμε τώρα, μέρα με την ημέρα της εξελίξης, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Κρήτης τρεις εκκλησίες. Η Εκκλησία της Βουλγαρίας, η Εκκλησία της Αντιοχίας και η Εκκλησία της Σερβίας. Τώρα, η Εκκλησία της Ρωσίας, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, η μεγάλη πλειοψηφία των Ρώσων αρχιερέων είναι κάθετα αρνητική στη συμμετοχή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σύνοδο της Κρήτης. Λένε δηλαδή, δεν πρέπει να πάμε. Αυτά τα κείμενα είναι απαράδεκτα. Τι πρέπει να γίνει, είπανε ότι θα πρέπει να αναβληθεί η Σύνοδος για αργότερα. Καθίσουμε ξανά να τα μελετήσουμε τα κείμενα και αφού θα τα μελετήσουμε, τότε πλέον θα έχουμε κάνει τις διορθώσεις και θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και τη σύνοδο. Και ταλαντευόταν ο Πατριάρχης, ο Κύριος, και έλεγε να πάμε, να μην πάμε κλπ. Τελικά από ό,τι μάθαμε σήμερα, ο Πατριάρχης έδωσε εντολή στον Ιλαρίο. Ξέρετε, αυτός ο Ιλαρίωνας είναι ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκι, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επί των εξωτερικών υποθέσεων του Πατριαρχείου της Ρωσίας. Λοιπόν, λέγαμε για την Εκκλησία της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν, ο Πατριάρχης της Ρωσίας, ο Κύριλλος, έδωσε εντολή και είπε στον Ιλαρίωνα τον Βολοκολάμσκι ότι δεν θα πας στην Κρήτη, γιατί έπρεπε να πάνε αυτοί πρώτα με τη συνοδεία του, ο Μητροπολίτης αυτός, για να ετοιμάσουν το προσυνοδικό κείμενο που αφορά την διακήρυξη της ενάρξεως της Συνόδου. Λοιπόν, αυτά έτσι, με λίγα λόγια... Γιατί δεν πήγε. Ποιος? Θέλει να πάει. Του έδωσε εντολή να μην πάει. Ο Πατριάρχης είπε στον Ιλαρίο να δεν θα πας. Και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι δείχνει δηλαδή ότι τελικά ούτε ο Πατριάρχης θα πάει. Διότι αν ήταν να πάει ο Πατριάρχης, θα πήγαινε πριν από τον Πατριάρχη, θα πήγαινε και ο Ιλαρίωνας. Άρα λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε τέσσερις εκκλησίες, οι οποίες δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Κρήτης. Έτσι. Από τις 14 δηλαδή, οι τέσσερις δεν θα πάνε. Και μάλιστα η Ρωσική Εκκλησία, η οποία Ρωσική Εκκλησία από αριθμητικής πλευράς υπερισχύει από όλες τις άλλες μαζί. Η Ρωσία έχει ένα πληθυσμό 150 εκατομμύρια που είναι τα 2/3 όλων των Ορθοδόξων, όλων των, δηλαδή αν μαζέψουμε όλες τις άλλες εκκλησίες από όλα τα άλλα Ορθόδοξα κράτη, δεν μπορούν να φτάσουν ούτε στο μισό που είναι η Ρωσία. Έρχομαι τώρα στο άλλο κεφάλαιο για να δούμε, να πούμε μερικά πράγματα γύρω από τον τρόπο οργανώσεως αυτής της Συνόδου. Σχετικά λοιπόν με τον τρόπο οργανώσεως της Συνόδου, με βάση τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας της Συνόδου που καταρτίστηκε όπως αναφέραμε προηγουμένως, κατά τη σύναξη των προκαθημένων τον περασμένο Ιανουάριο, δεν πρόκειται να
κάνω δικές μου εκτιμήσεις, αλλά θα σας μεταφέρω τις διαπιστώσεις της ημερίδος, για την οποία μίλησα προηγουμένως. Και το πρώτο που επισημάνθηκε σε αυτή την ημερίδα είναι ότι στη σύνοδο αυτή υπάρχει, σημειώστε το αυτό, μεγάλο έλλειμμα συνοδικότητος. Μεγάλο έλλειμμα συνοδικότητος. Λέγαμε ότι υπάρχει έλλειμμα συνοδικότητος. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, δεν θα συμμετάσχουν όλοι οι επίσκοποι της κάθε τοπικής εκκλησίας, αλλά μόνο 24. Συν ένας ο προκαθήμενος, 25. Από κάθε τοπική εκκλησία. Κάτι το οποίο αποτελεί μία πρωτοφανή καινοτομία στην ιστορία των Οικουμενικών Συνόδων. Στις αρχές οι Οικουμενικές Συνόδους είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι επίσκοποι από όλες τις επαρχίες της ανά την Οικουμένη Εκκλησίας. Επίσης, ο μη χαρακτηρισμός της ως Οικουμενικής, με τον απαράδεκτο ισχυρισμό ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν οι χριστιανοί της Δύσους, δηλαδή οι Προτεστάντες και οι Παπικοί, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι συγκροτούσαν τις Άγιες Συνόδους χωρίς την παρουσία των αιρετικών. Άλλη μια καινοτομία, ξένη προς την παράδοση Εκκλησίας μας, αποτελεί ο τρόπος της ψηφοφορίας. Ενώ στις Οικουμενικές Συνόδους της Βυζαντινής περίοδου, ο κάθε επίσκοπος είχε η δική του ψήφο, τώρα στην Προσεχή Σύνοδο δεν ισχύει αυτό, αλλά η κάθε τοπική εκκλησία έχει μία ψήφο. Αυτό σημαίνει τώρα ότι οι 24 επίσκοποι της κάθε τοπικής εκκλησίας έχουν μόνο μία ψήφο. Η μία αυτή ψήφος της κάθε τοπικής εκκλησίας, θετική ή αρνητική, θα είναι το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας των ψήφων των 24 επισκόπων της κάθε τοπικής εκκλησίας. Αν δηλαδή ορισμένοι επίσκοποι μειοψηφίσουν, η ψήφος τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, απλώς θα καταχωρείται στα πρακτικά και θα υπερισχύει η ψήφος των περισσότερων. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ο τρόπος αυτός της ψηφοφορίας ακυρώνει ουσιαστικά τον αγιοπνευματικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα της συνοδικότητος. Και τούτο διότι η Εκκλησία δεν συμβαίνει πάντοτε όπως τα δημοκρατικά πολιτεύματα, επειδή η ίδια η αλήθεια από μόνη της είναι πλειοψηφική. Δηλαδή, αν ένας επίσκοπος εκφράζει την αλήθεια, τότε αυτή η αλήθεια πλειοψηφεί έναντι πολλών άλλων ψήφων που είναι αντίθετες, αλλά δεν εκφράζουν την αλήθεια της Εκκλησίας. Και αυτό πάλι διότι η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Επίσης, απαράδεκτο θεωρούμε να προαποφασίζονται από τους προκαθημένους τα θέματα και ο τρόπος οργανώσεως της Συνόδου, χωρίς το κυρίαρχο σώμα των κατατόπους ιεραρχιών των τοπικών εκκλησιών να έχει εκφράσει συνοδικώς την επί των θεμάτων αυτών τοποθέτησή του. Παραβλέπεται επίσης τον κανονισμό η αρχή της, συγγνώμη, προβλέπεται επίσης τον κανονισμό η αρχή της ομοφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι για να εγκριθεί και να θεσμοθετηθεί κάποιο θέμα το οποίο θα συζητηθεί στη Σύνοδο, θα πρέπει να υπάρξει ομοφωνία. Δηλαδή, αν μια τοπική εκκλησία έχει αρνητική ψήφο ως προς ένα θέμα, τότε αυτό το θέμα δεν θα περνάει, θα απορρίπτεται, έστω και αν όλες οι άλλες τοπικές εκκλησίες έχουν θετική ψήφο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ευθύς εξ αρχής ότι τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν προετοιμαστεί εδώ και δεκαετίες με πολλές προσυνοδικές διασκέψεις και η τελική τους μορφή έχει ήδη γίνει αποδεκτή από όλες τις τοπικές εκκλησίες. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα είναι κατά πόσον οι επίσκοποι που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο έχουν την αγιοπνευματική εμπειρία της Εκκλησίας, δηλαδή κατά πόσον είναι φορείς του Αγίου Πνεύματος και κατά πόσον θα ομιλήσουν με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια, φορέας του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται κανείς με ένα μαγικό τρόπο την ώρα της Συνόδου, αλλά όταν η όλη ζωή του είναι διαποτισμένη από το Άγιο Πνεύμα.
Ας έρθουμε τώρα να δούμε, να πούμε λίγα πράγματα γύρω από τα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή σύνοδο της Κρήτης. Και ως προς τη θεματολογία πάλι θα μεταφέρω τις διαπιστώσεις και τα πορίσματα της ημερίδος για την οποία σας μίλησα προηγουμένως. Καταρχήν θα πρέπει να πω εισαγωγικά ότι στην πρώτη παρορθόδοξη προσυνοδική διάσκεψη του 1976 ορίστηκε ένας κατάλογος 10 θεμάτων με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί η μέλουσα σύνοδος. Τα αναφέρω ποια είναι αυτά τα 10. Το 1. Πρώτον, Ορθόδοξος Διασπορά. Δεύτερον, το Αυτοκέφαλο. Τρίτον, το Αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Τέταρτον, τα Δίπτυχα. Πέμπτον, το Ζήτημα του Κοινού Ημερολογίου. Έκτον, τα Κολλήματα του Γάμου. Έβδομον, Αναπροσαρμογή των περινηστίας εκκλησιαστικών διατάξεων. 8. Σχέση Ορθοδόξων Εκκλησιών με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. 9. Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση. 10. Συμβολή των Κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών στην επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών και άρση των φυλετικών διακρίσεων. Τα θέματα αυτά επί 40 χρόνια. Μέχρι δηλαδή τον Οκτώβριο του 2015, μελετήθηκαν και δέχτηκαν επεξεργασία από πολλές προσυνοδικές διασκέψεις και επιτροπές, χωρίς να μπορέσουν οι τοπικές εκκλησίες να καταλήξουν σε ομοφωνία για όλα τα θέματα. Συγκεκριμένα για το θέμα του αυτοκεφάλου, των διπτύχων και του ημερολογίου δεν υπήρξε συμφωνία. Τον Οκτώβριο του 2015, κατά την 5η προσυνοδική, έγιναν αλλαγές. Δηλαδή, από τη θεματολογία των 10 θεμάτων αφαιρέθηκαν 2 θέματα, το αυτοκέφαλο και τα δίπτυχα, ενώ τα θέματα σχέσης Ορθοδόξων Εκκλησιών προς το λοιπό χριστιανικό κόσμο και το άλλο θέμα Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση συγχωνεύτηκαν σε ένα με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας προς το λοιπό χριστιανικό κόσμο». Τον Ιανουάριο του 2016, κατά τη σύναξη των προκαθημένων, αφαιρέθηκε ένα ακόμη θέμα, το θέμα του ημερολογίου, γιατί και σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε ομοφωνία. Έτσι λοιπόν, τα θέματα που θα συζητηθούν στην προσεχή σύνοδο θα είναι μόνο 6. Τα εξής. Πρώτον, η Ορθόδοξη Διασπορά. Δεύτερον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού. Τρίτον, τα κολλήματα γάμου. Τέταρτον, αναπροσαρμογή των περινηστίας εκκλησιαστικών διατάξεων. Πήρε λίγο διαφορετική ονομασία αυτό το θέμα και μετονομάστηκε η σπουδαιότητα της νηστείας εν τη Ορθοδόξου Εκκλησία σήμερα. Και πέμπτον, σχέση Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Και έκτο, η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Από τα παραπάνω αυτά θέματα, εκείνο το οποίο κατεξοχήν θεωρήθηκε ως προβληματικό και έγινε αντικείμενο σφοδρής αρνητικής κριτικής, είναι το θέμα με τίτλο «Σχέσεις Ορθοδόξου Εκκλησίας με το λοιπό χριστιανικό κόσμο». Και τούτο διότι το θέμα αυτό έχει δογματικό περιεχόμενο. Αναφέρεται δηλαδή στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας ως προς την ταυτότητα της Εκκλησίας, δηλαδή ως προς το τι είναι η Εκκλησία καθεαυτήν. Το προσυνοδικό αυτό κείμενο παρουσιάζει μεγάλη έχει ασάφειες και αντιφάσεις. Έτσι, για παράδειγμα, ενώ στο πρώτο άρθρο διακηρύσσεται η εκκλησιαστική αυτοσυνοδεσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, παρακάτω, στο άρθρο 6, λέει κάτι διαφορετικό, που έρχεται σε αντίφαση με αυτά που λέει στο πρώτο άρθρο. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι, τι λέει στο άρθρο αυτό, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ύπαρξη άλλων χριστιανικών εκκλησιών που δεν βρίσκονται σε κοινωνία μαζί της. Εδώ δηλαδή
γεννάται ένα εύλογο ερώτημα. Αν η Εκκλησία είναι μία, σύμφωνα με το σύμβολο της πίστεως και την αυτοσυνειδησία ημών των Ορθοδόξων, ότι η Ορθόδοξη και μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τότε πώς γίνεται λόγος παρακάτω, στο άρθρο 6, για άλλες χριστιανικές εκκλησίες? Είναι προφανές ότι αυτές οι άλλες εκκλησίες είναι ετερόδοξες. Εδώ τι υπονοούνται, ποιες εκκλησίες υπονοούνται? Προτεστάντες, οι παπικοί, οι μονοφυσίτες, όλοι αυτοί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, παραδέχεται το κείμενο αυτό, παραδέχεται ότι δεν είμαστε μόνο εμείς εκκλησία. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που είναι έξω από την Ορθόδοξη. Και με αυτές τις εκκλησίες δεν έχουμε εκκλησιαστική κοινωνία. Δηλαδή, δεν μετέχουμε στο κοινό ποτήριο. Έτσι. Και ενώ δεν μετέχουμε, έτσι, ωστόσο είναι εκκλησίες. Είναι κάτι αδιανόητο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να είναι μία και να είναι και διηρημένη? Έτσι, αυτά τα δύο έρχονται σε αντίθεση. Ή είναι μία και αδιαίρεται, ή είναι πολλές και αυτές οι πολλές είναι σε κατάσταση διαιρέσεως. Παρακάτω, στο άρθρο 6, λέει το εξής. Κατά την οντολογική φύση της Εκκλησίας, η ενότηση αυτής είναι αδύνατο να διαταραχθεί. Δηλαδή, οντολογικά, δεν μπορεί, είναι αδύνατον, λέει το κείμενο, είναι αδύνατο να διασπαστεί η Εκκλησία. Έτσι. Στο τέλος όμως του άρθρου, παρακάτω, γράφεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία με τη συμμετοχή της στην Οικουμενική Κίνηση, δηλαδή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, με τους Προτεστάντες, έχει ως αντικειμενικό σκοπό την προλίανση της οδού, της οδηγούσης προς την ενότητα. Ο σκοπός δηλαδή που συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είναι να προλιάνουμε, τι θα πει να προλιάνουμε, πώς, το δύσκολο να το κάνουμε εύκολο, να διευκολύνουμε δηλαδή το δρόμο για να φτάσουμε προς την ενότητα. Εδώ πάλι τίθεται το εξής ερώτημα. Εφόσον η ενότητα της Εκκλησίας είναι δεδομένη, είπε πιο πάνω, είπε οντολογικά δεν μπορεί η Εκκλησία να διασπαστεί. Υπάρχει, η ενότηση υπάρχει, είναι δεδομένη, δεν μπορεί να διασπαστεί. Τώρα λοιπόν λέει κάτι άλλο, αντίθετο. Αφού λοιπόν είναι δεδομένη η ενότητα, τότε τι είδους ενότητα Εκκλησιών αναζητείται στο πλαίσιο της Οικουμενικής Κινήσεως? Μήπως υπονοείται η επιστροφή των Προτεσταντών στη μία και μόνη Εκκλησία? Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται από το γράμμα και το πνεύμα όλου του κειμένου. Πουθενά στο κείμενο αυτό δεν γίνεται λόγος για επιστροφή των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καταλάβατε με πόση πονηριά εκφράζονται, με πόση διφορούμενη, πόσο ας πούμε σκοτεινή και διφορούμενη είναι η έκφραση που επιδέχεται πολλές ερμηνείες. Το σάρνο λοιπόν κείμενο κινείται στα πλαίσια μιας νέας οικουμενιστικής εκκλησιολογίας, η οποία έχει εκφραστεί ήδη κατά τη δεύτερη Βατικανή Σύνοδο. Πότε έγινε αυτή η σύνοδος? Το 1962-65. Γιατί ονομάστηκε Βατικανή? Διότι έγινε στο Βατικανό.
είναι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, 21η Οικουμενική Σύνοδο της Παπικής Εκκλησίας, εντός εισαγωγικών. Δεν είναι εκκλησία, αλλά τη βάζω εντός εισαγωγικών. Η Παπική, λοιπόν, σε αυτή τη Σύνοδο εθέσπισαν καινούριο δόγμα περί Εκκλησίας. Και αυτό το καινούριο δόγμα το πήραν οι Ορθόδοξοι και το κάναν δικό τους δόγμα. Και αυτό το καινούριο δόγμα, που είναι παπικό δόγμα, διατυπώνεται σε αυτά τα κείμενα. Αυτά που είπα προηγουμένως, ότι η Εκκλησία είναι μία και ταυτόχρονα πολλές, ότι είναι αδιαίρετο και ταυτόχρονα διηρημένη και το ένα και το άλλο, αυτά που έρχονται σε αντίφαση, αυτά λένε και οι παπικοί. Και πότε τα είπαν οι παπικοί? Στη Β' Βατικανή Σύνοδο, πριν 50-60 χρόνια. Και αυτά τα πήραμε από αυτούς εμείς και τα βάλαμε σαν διδασκαλία δική μας. Καταλάβατε που πάει το πράγμα? Λένε οι παπικοί, όταν ένας, είπανε τότε στη Β' Βατικανή, όταν ένας χριστιανός, είτε παπικός, είτε προτεστάντης, είτε ορθόδοξος, είτε μονοφυσίτης, είναι βαπτισμένος στην Αγία Τριάδα, τότε ανήκει μέσα στην Εκκλησία. Αυτό λέγεται βαπτισματική θεολογία. Είναι μια θεωρία περί Εκκλησίας, μια διδασκαλία περί Εκκλησίας, βέβαια που είναι ξένη, δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη διδασκαλία περί της Εκκλησίας, είναι μια καινοφανής, αιρετική δηλαδή, διδασκαλία περί Εκκλησίας. Υπάρχουν και άλλα, τα οποία όμως δεν μας παίρνει ο χρόνος για να τα αναλύσουμε. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι, σαν συμπέρασμα αυτό που σας είπα, ότι ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε και διακήρυξε εκκλησιαστικότητα στην πλάνη και στην αίρεση. Με άλλα λόγια, ουδέποτε η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνώρισε τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες, γενικά τους αιρετικούς, ότι είναι εκκλησίες. Αυτό θέλουν να περάσουν τώρα στην μέλουσα να γίνει σύνοδο. Θέλουν δηλαδή να θεσμοθετήσουν συνοδικά ότι δεν είμαστε μόνον εμείς εκκλησία, δεν είμαστε μόνον εμείς αποκλειστικά η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά είναι και οι παπικοί, είναι και οι προτεστάντες κλπ. Κλπ. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο όμως. Καταλάβατε? Λοιπόν, αφήνω κάποια ακόμη τα οποία είχα υπόψη μου να πω. Απλώς έτσι επιτροχάδι και τηλεγραφικά σας λέω ότι το ίδιο αυτό κείμενο, το απαράδεκτο, είναι διάτρητο αυτό το κείμενο, είναι ελεηνό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που έπρεπε εξ ολοκλήρου να είχε απορριφθεί. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών σε 5 παραγράφους. Και τι λέει το κείμενο αυτό? Εκτιμάει θετικά τη συμβολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στην Οικουμενική Κίνηση, επισημένοντας την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ορθοδόξων Εκκλησιών σε αυτήν και τη συμβολή τους στη μαρτυρία, λέει, της αληθείας και την προαγωγή της ενότητος των χριστιανών. Αυτή η εικόνα που μας δίνει το κείμενο για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι πέρα για πέρα ψευδής και επίπλαστη. Καταρχήν, αυτή καθεαυτή η ένταξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε έναν οργανισμό που εμφανίζεται ως υπερεκκλησία και η συνύπαρξη και συνεργασία της με την αίρεση συνιστά παραβίαση της κανονικής της τάξης και αφαίρεση της εκκλησιολογικής της αυτοσυνειδησίας. Παραλείπω και άλλα, θα μπορούσα να αναφερθώ, δεν μας παίρνει ο χρόνος,
για να έρθω να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, προκειμένου να γίνει πιο ξεκάθαρη η ψευδής εικόνα που μας δίδει το Παγκόσμιο περί του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, τα όσα αμοιβαία έγιναν αποδεικτά και υπεγράφηκαν από τους Ορθοδόξους στην 9η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Πόρτο Αλέγκρι της Βραζιλίας το 2016. Είπαν εκεί, όταν έγινε αυτό το Παγκόσμιο Συνέδριο και το υπογράψαν αυτό το κείμενο κοινής αποδοχής, το υπογράψαμε και εμείς οι Ορθόδοξοι. Τι λέει? Είμαστε μία αδελφότητα εκκλησιών που ομολογούν τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα σύμφωνα με τις γραφές, και για τον λόγο αυτό επιζητούμε να εκπληρώσουμε την κοινή μας κλίση να συμμετάσχουμε στη δόξα του ενός Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι δεν είμαστε μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι, η μία Αγία Καθολική Εκκλησία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστης, αλλά όλες μαζί οι εκκλησίες, οι ψευδοεκκλησίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Επίσης, λέει, κάθε εκκλησία εκπληρώνει την καθολικότητά της όταν είναι σε κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες. Επομένως και εμείς οι Ορθόδοξοι, για να εκπληρώσουμε την καθολικότητά μας, είναι απαραίτητο να είμαστε σε κοινωνία με αυτές τις ψευδοεκκλησίες. Βλέπετε δηλαδή απαράδεκτα πράγματα που λένε, που είπανε και υπογράψανε και οι δικοί μας εκεί. Και ενώ Ορθόδοξοι εκπρόσωποι που πήγαν εκεί από την Εκκλησία της Ελλάδος, από όλες τις τοπικές εκκλησίες, τα υπογράψαν αυτά. Και ενώ θα έπρεπε τώρα σε αυτή τη σύνοδο της Κρήτης να καθίσουν και να τα μελετήσουν και να πούνε τι είπαν αυτοί εκεί τότε στο Πόρτο Αλέγκρι της Βραζιλίας το 2006, τι λένε, είναι Ορθόδοξα αυτά, και να τα απορρίψουν και να τα καταδικάσουν. Δεν τα καταδικάζουν, αλλά τα επικυρώνει αυτή η σύνοδος, αυτή η ψευδοσύνοδος, διότι εφόσον πρόκειται να τα υπογράψουν και να τα θεσμοθετήσουν, όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι ορθόδοξη η σύνοδος αυτή, θα είναι μία ψευδοσύνοδος. Και έρχομαι στο τελευταίο κεφάλαιο για να δούμε κάποια κενά και ελλείψεις που παρουσιάζει η θεματολογία της Συνόδου. Ένα πρώτο σημαντικό κενό που παρουσιάζουν τα προσυζήτηση προσυνοδικά κείμενα είναι το γεγονός ότι παραδόξως απουσιάζει σε αυτά η κριτική αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας των θεολογικών διαλόγων. Δηλαδή, κάνουμε διάλογο με τους παπικούς από το 1980, με 36 χρόνια, με τους προτεστάντες από το 1948, κάπου 70 χρόνια. Δεν θα έπρεπε λοιπόν τώρα, εν ώψη αυτής της συνόδου της Κρήτης, να καθίσουν όλοι οι ιεράρχες, όλες οι εκκλησίες, και να πούν, για να δούμε τι κάναμε, ποια ήταν τα αποτελέσματα, ποια ήταν η πορεία αυτών των διαλόγων, είχαμε καρπούς, είχαμε αποτελέσματα, πήγαμε καλά, δεν πήγαμε καλά, πόσο καλά πήγαμε, πόσο προώθησε ο διάλογος, πού σκοντάφτει ο διάλογος, γιατί δεν προχωράει ο διάλογος, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο διάλογος έχει βαλτώσει και γιατί έχει χρεοκοπήσει ο διάλογος και με τους παπικούς και με τους προτεστάντες. Χρεοκόπησε διότι ούτε οι παπικοί ούτε οι προτεστάντες μετανοούν. Δεν δέχονται να δεχθούν, να απορρίψουν τις κακοδοξίες τους και τις πλάνες τους και να δεχθούν την ορθόδοξη διδασκαλία. Καταλάβατε. Έπρεπε λοιπόν να αξιολογηθεί η μέχρι πορεία των θεολογικών διαλόγων, να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι δεν γίνεται τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα από αυτούς τους διαλόγους. Άρα πρέπει να τους σταματήσουν. Όπως λέει μάλιστα και ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει στην προς Τίτο, επιστολή του.
αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετό. Με έναν αιρετικό άνθρωπο, όταν τον νουθετήσεις μία φορά, δύο φορές, παράτα τον, δεν βγαίνει τίποτα. Ένα άλλο κενό είναι ότι η μέλουσα σύνοδος θα παρακάμψει και δεν θα προχωρήσει στην αναγνώριση της 8ης Οικουμενικής Συνόδου, που έγινε επί Μεγάλου Φωτίου το 879-880 και της 9ης Οικουμενικής το 1351 επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που και οι δύο αυτές σύνοδοι έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως οικουμενικές. Και γιατί τώρα τα έβγαλαν το θέμα αυτό, δεν θα το συζητήσουν, τα απέρριψαν το θέμα της αναγνωρίσεως της 8ης και της 9ης Οικουμενικής, οι οικουμενιστές δηλαδή, οι διοργανωτές της Συνόδου. Γιατί το έβγαλαν? Γιατί ακριβώς τόσο η 8η όσο και η 9η καταδικάζουν συγκεκριμένες αιρετικές διδασκαλίες των παπικών. Και εάν καταδικαστούν αυτές οι αιρετικές διδασκαλίες, στη συνέχεια μοιραία πλέον και ο παπισμός χαρακτηρίζεται ως αίρεσης. Μα αυτό δεν το θέλουν. Τον παπισμό θέλουν όχι μόνο να μην τον καταδικάσουν ως αίρεση, αλλά και τι θέλουν? Να τον αναγνωρίσουν ως εκκλησία. Έρχεται εμπόδιο λοιπόν η 8η και η 9η. Έρχεται εμπόδιο στα σχέδια των οικουμενιστών. Και πάση θυσία πρέπει να αυτό το θέμα της αναγνωρίσεως να πάει στην άκρη και να μην συζητηθεί. Ένα άλλο κενό. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για κακοδοξίες και πλάνες. Η λέξη αίρεση δεν υπάρχει στο κείμενο. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Λες και σήμερα το πνεύμα της πλάνης να μην δραστηριοποιείται. Λες και από τότε που έγινε η τελευταία σύνοδος, η 9η Οικουμενική, δεν υπήρχαν στη ζωή της Εκκλησίας αιρέσεις. Μα είναι δυνατόν να μην υπήρξαν? Τι θα έπρεπε λοιπόν τώρα αυτή η σύνοδος της Κρήτης, τι θα έπρεπε? Να καθίσει και να δει ποιες ήταν οι αιρέσεις που εμφανίστηκαν στη ζωή της Εκκλησίας από το σχίσμα και μετά, και να τις ερευνήσει και να τις καταδικάσει. Αυτό γινόταν στις Οικουμενικές Συνόδους της Βυζαντινής περίοδου. Αν δείτε, όλες οι Οικουμενικές Συνόδοι συγκροτήθηκαν γιατί? Ποιος ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκαν οι Σύνοδοι? Η καταδίκη των αιρέσεων. Η πρώτη Οικουμενική, που τη μνήμη των πατέρων της πρώτης Οικουμενικής θα εορτάσουμε αύριο, συγκλήθηκε για να καταδικάσει τον αριανισμό. Η δεύτερη τους πνευματομάχους, η τρίτη τον νεστοριανισμό, η τέταρτη τον μονοφυσιτισμό και ούτω καθεξής. Αυτά είναι λοιπόν έτσι πολύ συνοπτικά. Σας προσπάθησα να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε τι πάει να γίνει εκεί στην Κρήτη τώρα σε μια εβδομάδα. Τι πάνε να κάνουν, τι πάνε να θεσμοθετήσουν. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα τι είναι, ποιο είναι? Ότι η μέλουσα να συγκριθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος δεν θα είναι ούτε Μεγάλη ούτε Αγία. Διότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν προκύπτει ότι αυτή θα είναι σύμφωνη με τη συνοδική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας μας, ότι θα είναι γνήσια συνέχεια των προγενεστέρων Οικουμενικών Συνόδων. Ο τρόπος με τον οποίο είναι διατυπωμένα τα προσυνοδικά κείμενα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι η σύνοδος αυτή αποσκοπεί να προσδώσει εκκλησιαστικότητα στους ετεροδόξους παπικούς και προτεστάντες
και να διευρύνει τα κανονικά και χαρισματικά όρια της Εκκλησίας. Ωστόσο, καμία Ορθόδοξη Σύνοδος δεν μπορεί να οριοθετήσει διαφορετικά τη μέχρι σήμερα ταυτότητα της Εκκλησίας. Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εν λόγω Σύνοδος θα προχωρήσει στην καταδίκη των συγχρόνων αιρέσεων και μάλιστα της αιρέσεως του Οικουμενισμού. Αντίθετα, όλα δείχνουν ότι η μέλουσα να συγκριθεί Αγία και Μεγάλη Σύνοδος επιχειρεί να νομιμοποιήσει τις αιρέσεις παπισμού, προτεσταντισμού και οικουμενισμού. Ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις της μέλουσας Συνόδου με οικουμενιστικό πνεύμα, είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι δεν θα γίνουν δεκτές από τον κλήρο και τον πιστό λαό του Θεού, ενώ η ίδια θα καταγραφεί στην εκκλησιαστική ιστορία ως ψευδοσύνοδος. Κάνουμε λοιπόν τον κλήρο και τον πιστό λαό, όλους εμάς, όλους εσάς, σε συνεχή ενημέρωση και επαγρύπνηση και προσευχή, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να δώσουμε τη δική μας μαρτυρία, διότι ο τελικός κριτής της γνησιότητας ή μη γνησιότητας μιας συνόδου, ο κριτής είναι ο πιστός λαός του Θεού και ο κλήρος. Εμείς θα κληθούμε να πούμε αν αυτή η σύνοδος είναι ορθόδοξη ή όχι και ή να την δεχθούμε ή να την απορρίψουμε. Βέβαια, μακάρι να... Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι ομιλίες, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον πιστό λαό του Θεού. Βέβαια, λυπήθηκα που δεν ήρθαν σήμερα. Εμείς περιμέναμε πολύ περισσότερη συμμετοχή. Δεν ξέρω, ίσως μας δοθεί άλλη ευκαιρία να κάνουμε πάλι άλλη ομιλία, για να ενημερωθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Αυτά είχα να πω και αν θέλετε τώρα μπορούμε να έχουμε και μία συζήτηση, ένα διάλογο γύρω από αυτά που είπαμε, με σκοπό βέβαια να αποσαφηνίσουμε αν κάτι από αυτά που είπαμε δεν τα καταλάβατε. Ορίστε. Πατέρα Παύλο, εγώ δεν είμαι εδώ εν ώρες, έρχομαι από πολύ μακριά. Ναι. Είμαι φίλη της κυρία Ρουπελιώτη και μάλιστα είμαι και άρρωστη και ήρθα από πολύ μακριά. Αλλά αυτό το τελευταίο, στέκομαι στο τελευταίο που είπατε, ότι έχω μία ένσταση και ένα παράπονο από την Εκκλησία. Διότι αυτό ακριβώς, ότι βρέθηκε ένας ιερέας, είστε εσείς αυτός, ο οποίος είπατε να μιλήσατε, να πείτε πέντε λόγια. Δεν έπρεπε η Εκκλησία, οι ιερείς, εγώ με κάθε Κυριακή στην Εκκλησία και κινούμε σε τρεις διαφορετικούς ναούς, δεν έπρεπε από καιρό, όχι τώρα, μια εβδομάδα πριν, να ενημερώσουν. Η μέρα δεν έχει ενημερώσει κανείς. Εννοώ από απόψεως ιερέων, καταλάβετε τι εννοώ. Περίμενα τώρα την κυρία Ρουμελιώτη να με ενημερώσει και από μια φίλη που έχω στην Κρήτη που γνωρίζει για τον πατέρα Σάβα. Πού ήταν η κίνηση της Εκκλησίας? Πολύ σωστά είπατε ότι απόψε δεν είναι κόσμος. Ο κόσμος είναι ανημέρωτος, πάτερ. Δεν μίλησε κανείς από την Εκκλησία, να πει. Δηλαδή, για να είμαστε ενημερωμένοι, να αντιδράσουμε, να πούμε, να... Δηλαδή, αισθάνομαι πολύ βαθιά λύπη γι' αυτό. Δεν έπρεπε να είμαστε ιεροί στον δρόμο. Δηλαδή να είμαστε με κεριά αναμένα τις νύχτες. Πού είναι η Εκκλησία? Έχω μεγάλο παράπονο και θυμώνω από το θέμα. Μάλιστα. Πριν πω για τα υπόλοιπα. Ορίστε. Θέλεις να συμπληρώσω ή να απαντήσω? Να συμπληρώσω. Πάνω σε αυτό όμως, για να μπορέσω να δώσω μια απάντηση. Πάνω σε αυτό διαφωνείτε? Όχι, δεν διαφωνώ. Συμφωνούμε και επαυξάνουμε σε αυτά που είπατε. Ενώνουμε τη διαμαρτυρία μας μαζί σας. Μπράβο. Και δεν εννοώ μόνο την προσωπική, αλλά και πλήστον όσων οι οποίοι πραγματικά μένονται για αυτή την ελλειπή και την συνέλληψη πληροφορίας. Πάνω σε αυτό το θέμα. Συμπληρώνω, συγγνώμη, μου επιτρέπετε συμπτωματικά.
έχω μία κορούλα που είναι μοναχή. Και εκπλήττομαι και σοκάρομαι που μιλώ με το παιδί μου και είναι ανημέρωτο. Δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένη η ίδια η γερόντισσα, αλλά έχω πάθει σοκ που έχω θυσιάσει τη ζωή μου, το παιδί μου, στο Χριστό και μου λέει, βλέπω μαμά κινήσεις της γερόντισσας, βλέπω εκείνο, γιατί είναι διασυνδεδεμένες και το μοναστήριο το αγαπάει πάρα πολύ και ο της Δαπάκτου, ο Ιερόφεος, ο οποίος είναι ένας υπέροχος, θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά οι ίδιες μοναχές είναι ενημέρωτες. Ωραία, λοιπόν, πάνω στο θέμα αυτό. Διότι δεν υπάρχει δίωξη. Τρομερό. Να απαντήσω. Σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, βέβαια, ήδη από πέρσι τον Οκτώβριο άρχισαν τα μαζικά μέσα ενημερώσεως. Και όταν λέω όχι, δεν εννοώ την τηλεόραση. Στην τηλεόραση δεν θα πάρετε μία ενημέρωση για αυτό το θέμα. Αλλά στις εκκλησιαστικές εφημερίδες. Υπάρχει λοιπόν ο Ορθόδοξος Τύπος που βγαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Υπάρχει ο Στήλος Ορθοδοξίας, άλλη εκκλησιαστική εφημερίδα. Και επίσης υπάρχει και το διαδίκτυο. Σε πολλά θρησκευτικά ιστολόγια ανακοινώθηκε ότι θα γίνει, πρόκειται να γίνει αυτή η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος. Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην Αγία και η Μεγάλη Σύνοδο διατυπώθηκαν γνώμες, απόψεις, κρίσεις. Άρχισαν να δημοσιεύεται μια πληθώρα δημοσιευμάτων. Πάρα πολλά δημοσιεύματα. Κάθε μέρα και όσο πάμε προς τη Σύνοδο τώρα, δηλαδή από το Γενάρη και μετά, τα κείμενα που δημοσιεύονταν με θέμα την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, που εσχολίαζαν διάφορες πλευρές της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, που αφορούσαν είτε τη θεματολογία της, είτε τον τρόπο οργανώσεως της, είτε τα κενά που παρουσιάζει, είτε τις ασάφειες που παρουσιάζει, είτε τις κακόδοξες διατυπώσεις. Πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλά, πολλές δημοσιεύσεις. Έτσι ώστε ένας ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση στα θρησκευτικά ιστολόγια, όπως είναι οι ακτίνες, τα θρησκευτικά, η κατάνοιξη, υπάρχουν πάρα πολλά είναι τα ιστολόγια αυτά στα οποία μπορεί ο πιστός λαός του Θεού και από τις θρησκευτικές εφημερίδες να έχει μία ενημέρωση. Λοιπόν, εκείνος λοιπόν που θέλει να μάθει πέντε πράγματα για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, αυτό λέγεται εδώ και χρόνια. Έχει η ιστορία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έχει μια ιστορία 93 ετών. Δηλαδή από το 1924 άρχισε να γίνεται ο λόγος περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, που τώρα βέβαια ο λόγος έγινε όλο και πιο συχνός κλπ. Και επομένως λοιπόν, εκείνος που θέλει να μάθει, θα μάθει. Πέραν αυτού, έγινε η ημερίδα αυτή που σας είπα. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Η ημερίδα λοιπόν αυτή είχε μεγάλη απήχηση. Για την ημερίδα αυτή μάθανε, όχι εδώ απλώς στην Ελλάδα, έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή τα πορίσματα της ημερίδος και οι ομιλίες των ομιλητών της ημερίδος έγιναν γνωστά στη Βουλγαρική Εκκλησία, στη Ρουμανική Εκκλησία, στη Γεωργία, στη Σερβία, παντού. Δεν είναι δυνατόν τώρα οι Βούλγαροι να ξέρουν και εμείς να μην ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, πώς αυτοί μαθαίνουν και εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε. Και με την ευκαιρία αυτή, καλά που έκανε το ερώτημα, να πω τούτο, ότι αύριο, Σάββατο, θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος τόμος των πρακτικών της ημερίδος που έγινε το Μάρτιο στον Πειραιά, εδώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο πρώτος τόμος των πρακτικών έχει δημοσιευθεί τον περασμένο μήνα, τον Μάιο,
μαζί με την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας, ως ένθετο. Και μπορούσατε να πάτε στα περίπτερα και να πάρετε την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας και μέσα στην εφημερίδα, ως ένθετο, θα βρίσκατε τον πρώτο τόμο των πρακτικών. Όταν λέμε πρακτικά, τι εννοούμε για να συνεννοούμαστε, τι είναι τα πρακτικά? Τη ημερίδος λέμε. Ποια είναι τα πρακτικά της ημερίδος? Δηλαδή όλες οι ομιλίες και τα πορίσματα, αυτές όλες οι ομιλίες και τα πορίσματα της ημερίδος που έγινε στον Πειραιά, τα μαζέψαμε όλα αυτά και τα κάναμε δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος έχει ήδη δημοσιευθεί και κυκλοφορήσει μαζί με την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας τον Μάιο και μπορείτε ίσως να μην έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να τα προμηθευτείτε, να προμηθευτείτε τον πρώτο τόμο. Ο δεύτερος τόμος βγαίνει αύριο. Δηλαδή αν πάτε αύριο σε ένα περίπτερο και ζητήσετε την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας, μαζί με την εφημερίδα θα πάρετε τον δεύτερο τόμο των πρακτικών, μαζί με τα πορίσματα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Καταλάβατε, ευχαριστώ. Εγώ διαφωνώ με τη διαμαρτυρία της και την γραφή. Λίγο πιο κοντά, ελάτε. Εγώ διαφωνώ. Πρέπει εγώ να ξεδεστάμω. Τι να μάθω για τον λόγο. Ήθελε έναν γενικότερο ψυχομό η κυρία και μία γενικότερη ενημέρωση. Όμως, επιτρέψτε μου με την ευχή σας, υπάρχει διωγμός. Χτες πληροφορηθήκαμε, ότι διώκεται ο πατήρ Σάββας, ο εκπρόσωπος της Αδελφικής της Λάβρας. Θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, η απάντηση είναι ότι φοβάται ο ιερέας να μιλήσει. Αλλά αυτό να το καταλάβω. Αυτό ναι. Όχι ότι εγώ πρέπει να πάω να ενημερωθώ από το ίντερνετ. Αυτό να το σεβαστώ. Οι κληρικοί, πολύ κληρικοί σήμερα, φοβούνται να μιλήσουν κατά του οικουμενισμού. Φοβούνται να μιλήσουν γιατί δεν τους επιτρέπει ο τοπικός τους επίσκοπος. Καταλάβατε. Γιατί ο επίσκοπος. Προσέξτε λίγο εδώ να καταλάβετε. Το εκκλησιαστικό καθεστώς στην Ελλαδική Εκκλησία είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε οι επίσκοποι καθορίζουν όλη την εκκλησιαστική ζωή. Και όταν ένας επίσκοπος φοβάται να μιλήσει για την αίρεση, γιατί θα έχει συνέπειες από το Πατριαρχείο Φερρυπίν. Αν πάτε στη Μακεδονία, θα δείτε εκεί όλοι οι επίσκοποι φοβούνται. Φοβούνται. Γιατί φοβούνται? Ποιον φοβούνται? Τον Πατριάρχη. Αν τολμήσουν να μιλήσουν κατά του οικουμενισμού, θα έχουν συνέπειες. Θα υποστούν διωγμούς. Μπορεί ο Πατριάρχης να βγάλει μια συνοδική απόφαση και να τον καθαιρέσει. Φόβος και τρόμος. Φοβούνται οι επίσκοποι. Και επειδή φοβούνται οι επίσκοποι, δεν αφήνουν και τους παπάδες. Και οπότε φοβούνται τώρα και οι παπάδες. Και δεν αφήνουν και τους θεολόγους. Πώς? Δεν αφήνουν και τους θεολόγους να μιλήσουν. Δεν αφήνουν τους θεολόγους. Δεν αφήνουν τους παπάδες. Και όποιος παπάς τολμήσει να μιλήσει κατά της αιρέσεως, να φέρει στο φως της δημοσιότητος όλα αυτά που σας είπα, τότε θα έχει συνέπειες. Τι θα κάνει ο επίσκοπος, θα του πει, έλα εδώ εσύ γιατί μιλάς, εγώ είπα να μην μιλάς. Εσύ γιατί μιλάς κατά της αιρέσεως, πάρε ένα πολιτήριο και φύγε. Και θα φύγει ο παπάς και θα βρεθεί στους πέντε δρόμους. Αυτή είναι η αιτία, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε φόβος και τρόμος. Λίγοι είναι οι παπάδες, οι πνευματικοί, οι οποίοι τολμούν να ξεσκεπάσουν. Καταλάβατε. Όχι όλοι. Βλέπετε εδώ τώρα ο πατήρ Σάββας από τη μονή του της Μεγής της Λάβρας. Επειδή τόλμησε να μιλήσει. Να πει αυτά που είπαμε κι εμείς.
να τα πει και σε άλλα ακροατήρια. Και υφίσταται διωγμό. Αν ακούσετε τη διώγμα, δεν είναι ακροατήρια. Δεν σας κάνει εντύπωση. Γιατί υφίσταται αυτή η διωγμό. Γιατί το νόμο να πούν την αλήθεια. Με όποιο κόστος. Με όποιο κόστος. Γιατί είπαν ότι πάνω απ' όλα, πάνω από οικουμενικές θέσεις, πάνω από επισκοπικά αξιώματα, πάνω από πατριαρχικά αξιώματα, είναι η πίστη. Και είπαν, για την πίστη θα τα θυσιάσω όλα. Αυτό είναι που πρέπει όλοι μας να έχουμε τέτοιο φρόνημα. Όταν κινδυνεύει η πίστη, τότε όλα τα θυσιάζουμε και την ίδια τη ζωή μας. Δεν λογαριάζουμε, ούτε αν θα μας καθαιρέσουν, ούτε αν θα μας εξορίσουν ή θα μας κόψουν το μισθό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό όμως κοστίζει. Κοστίζει και δεν το κάνουν όλοι. Λίγοι, πολύ λίγοι το κάνουν. Καταλάβατε, οι περισσότεροι λένε γιατί να μιλήσω. Αν μιλήσω θα φάω κλωτσιά από τη Μητρόπολη, θα με διώξει ο δεσπότης. Γιατί να μιλήσω και ούτω καθεξής, καταλάβατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο Περιστέρι. Ναι. Έπεισα την ημέρα του νυμφίου. Δυνατά, σε δεν ακούμε ακόμη. Την ημέρα του νυμφίου. Ημέρα του νυμφίου. Το έπεισε το δεσπότη μας. Τον επίεσα. Και του λέω, πέστε μου, τι ακριβώς θα ψηφίσετε. Γιατί θα πάτε στη σύνοδο. Ποιος είναι ο κύριος δεσπότης? Ο Χρυσόστομος. Είστε του Περιστερίου. Ναι, ναι. Α, ναι. Λοιπόν, θα πούμε, μου λέει, για την νηστεία και για τους γάμους. Δεν είναι αυτά, μόνο γάμους. Αυτό, είσαι. Μα πρέπει ο Χριστός μας δεν νήστεψε. Ο Μωυσής δεν νήστεψε. Γιατί ποια νηστεία θα πεις. Και προχτές πάλι στους Άγιους Ταξιάρχες, πάλι τον ξανάπιασα. Και του λέω, τελικά θα πάτε εσείς εκεί. Ναι, ναι, θα πάμε. Η Εκκλησία του λέω, τι κάνει για όλα αυτά που καταργούν τα θρησκευτικά στα σχολεία, για τις εικόνες και όλα αυτά. Κάνει πολλά έκκληση. Λέει, τι κάνει του. Αυτά είναι λοιπόν τα σλιβερά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να έχουμε πολυσμικές σήμερα, τα κοινότησαν κάποιοι, και είπαν ότι εμείς ακολουθούμε της συνόδου την απόφαση και αυτή που διαβάσατε, που διαβάσατε από αυτές τις εκκλησίες. Εκείνο το ύξης αφήξης, εκείνο το... Αυτό δεν καταλάβαινε κανένα. Το πολύ συμβηλικό. Τα τόσο. Άρα λοιπόν εμείς μετά από τα όσα γνωρίζουμε και ακούσαμε και ευχαριστούμε θερμώς τον Πατέρα μου για την εκδαπάνησή του και μάλιστα ενώπιον τόσο μικρού ακροατηρίου, διότι δυστυχώς δεν ξέρω τι συνέβη και δεν προσέλθαν, ότι εμείς ο λαός που διαπιστώσαμε ότι αντικανονικός, αντιπαραδοσιακός και αντορθοδόξος θα συμβληθεί τελικώς αυτή η συνέβη. Θα την απορρίψουμε, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Εμείς ο λαός. Θα γίνει συμπαντή. Και θα θεωρηθεί ως η πανιστική, ληστρική και ψευδοσύνοδος. Θερμά σας ευχαριστούμε και την ευχή σας. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε. Υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Υπάρχει περίπτωση να αναλυθεί αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει κάποια αλφα-απαρτία. Πώς γίνεται, δεν ξέρω. Δεν είναι θέμα προσπάθεια. Μάλλον δεν θα αναλυθεί, έτσι. Δεν θα αναλυθεί. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει σύνοδος. Μήπως 10 άνθρωποι μήπως να αποφασίσουν, δηλαδή λέτε ότι είναι 14 τα κράτη. Αν απέχουν τα 4, τα 10 κράτη θα αποφασίσουν για όλους εμάς μετά. Ναι, έτσι λένε. Έτσι λένε. Ναι, έτσι. Όχι, οι αποφάσεις που θα πάρουμε εμείς οι 10 είναι δεσμευτικές για όλους και για τους 15. Και εμείς μετά πώς θα το απορρίψουμε αυτό στην πράξη. Πρέπει να αγωνιστούμε. Τα έχουμε, τα κάνουμε σχήμα. Πρέπει να αγωνιστούμε. Να γίνει σχήμα. Πρέπει να αγωνιστούμε. Εσείς να ενημερώνεστε, να κάνετε προσευχή, να ενημερώνεστε, να έχετε επαφή με τους αληθινούς ποιμένες, όχι με εκείνους που σας αποκοιμίζουν. Μπράβο. Να έχετε επαφή με τους αληθινούς. Μπράβο. Και να προσπαθήσετε να διοργανώσετε μία άλλη. Ναι, ναι, εσείς ναι. Λέτε ότι δεν ενημερώνεται ο λαός. Ναι, ναι. Πού είναι,
ενημέρωσε η κυρία Μελιώτη, αλλά δεν ήρθαν. Πάτερ μου, 5 ανθρώπους, 10. Ο κόσμος είναι ανημέρωτος για τη σοβαρότητα. Κοιτάξτε, οι αγιορείτες έγραψαν ένα πολύ μαλακό κείμενο. Πολύ μαλακό, ενώ θα μπορούσε να ήταν πιο αυστηρό. Ένα μαλακό κείμενο, στο οποίο επισημαίνουν και αυτοί, λένε ότι δεν είναι καλά τα κείμενα, πρέπει να τα αλλάξουμε κτλ. Αλλά άφησαν να εννοηθεί. Άφησαν να εννοηθεί οι αγιορείτες. Ξέρετε, και οι αγιορείτες είναι διηρημένοι, έτσι. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν μοναστήρια που είναι υπέρ του οικουμενισμού. Ναι, το ξέρω. Βέβαια θα τρομάξετε λίγο αν το ακούσετε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να αγιορείτες πατέρες να είναι υπέρ του οικουμενισμού. Υπάρχουν μοναστήρια. Και μάλιστα να σας πω και το άλλο. Ότι τα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι υπέρ του οικουμενισμού. Τα περισσότερα δεν το ξέρω. Όχι. Έλα εδώ κοντά γιατί δεν σε ακούω. Χαμός γίνεται. Δεν μιλάμε για το άπατο τώρα. Μιλούμε τώρα εδώ για τη σύνοδο, για αυτά τα θέματα που θα συζητηθούν στη σύνοδο. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν τα λιγότερα μοναστήρια τα οποία κρατούν, ας πούμε, την παράδοση και την πίστη. Τα περισσότερα είναι με την αίρεση. Τα περισσότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους είναι με την αίρεση. Και αυτό είναι το φοβερό και το τραγικό. Τέλος πάντων, πήρα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, γράψαν ένα κείμενο αυτή, το οποίο κείμενο είναι πολύ μαλακό το κείμενο και με πολύ ευγένεια μιλώνουν, θα μπορούσαν να πούν ότι κοιτάξτε καλά, εάν τα ψηφίσετε αυτά τα κείμενα, εμείς θα κόψουμε το μνημόσυνο. Πατριάρχου. Αυτό ήταν η... Καταλάβατε, τα περισσότερα μοναστήρια, τώρα δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε. Μα και στην Κρήτη έτσι γίνεται. Αυτή λένε ότι δεν θα γίνεται αναφορά. Άλλο, πέστε. Εγώ έχω στείλει μία μελέτη, την οποία παρουσίασα και στην πολιτική ηγεσία προς τον Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ, από τον Αύγουστο. Τι με λέτε. Δεν έχω ο κίνδυνος από το Ισλαμικό τόξο που απειλεί την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι 6 σελίδες, δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Σε ποιους προσπάθησα εδώ, βρήκα το email της Επισκοπής και το έστειλα. Λοιπόν, προσπαθώ να επικοινωνήσω αδύνατο. Τι γίνεται. Έχουν κλείσει τις θύρες προς τον Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ. Με ποιον τρόπο να κλείσουν. Λοιπόν, είπατε πριν για τρόμο και φόβο. Αυτά συνέβαιναν. Προσέξτε. Συνέβαιναν διαστημικά. Αυτά συνέβαιναν πριν 2.000 χρόνια. Δια τον φόβο των Ιουδαίων. Ακάνω να σας άκουσα, αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό όμως που επαναλαμβάνεται, πατέρα Παύλο, σήμερα, δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ανέλαβε ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος έχει θέσεις αντεθνικές. Τώρα παίρνουμε σε άλλο θέμα, τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορεί να είναι τώρα για ένα άλλο θέμα. Ο Χριστός δεν είναι άλλο θέμα. Διότι η Εκκλησία θα τα πούμε κατηδίαν. Τώρα θα σου αναπτύξουμε τη διαφορά γιατί φεύγουμε. Λοιπόν, να κλείσουμε. Μια ερώτηση. Να κλείσουμε και να κάνουμε προσευχή και να σηκωθούμε. Να κάνω μια ερώτηση τελευταία. Είπατε ότι όλα αυτά μαγειρεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι από την εποχή του 1924 που έγινε το σχίσμα και άλλοι κάνανε παρατάξεις και γίνανε παρενολογίτες και άλλοι ακολουθήσαν το νέο. Λοιπόν, και έχουν ψηφιστεί κατά διαστήματα. Αυτοί που τα ψηφίσανε κατά διαστήματα αυτά τα πράγματα, ποιοι είναι τα προσυνοδικά κείμενα. Αυτά τα προσυνοδικά κείμενα που είναι να υπογραφούν και να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν οι αιρέσεις σαν εκκλησίες. Ποιοι είναι τόσο καιρό και γιατί. Οι πρόσωποι εκάστης εκκλησίες συμμετέχουν σε αυτές τις διορθόδοξες επιτροπές.
φορές στις προσυνοδικές διασκέψεις και στις πανορθόδοξες διασκέψεις. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει 14 εκκλησίες τοπικές, της Ελλάδος, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας κλπ. Κάθε μια από αυτές τις εκκλησίες στέλνει εκπροσώπους για να συμμετάσχουν στα πανορθόδοξα συνέδρια και στις προσυνοδικές διασκέψεις. Τι είναι αυτές οι διασκέψεις? Είναι συγκεντρώσεις όλων αυτών των εκπροσώπων, συνέρχονται όλοι επί το αυτό και συνδιασκέπτονται, συναποφασίζουν, μελετούν όλοι μαζί αυτοί οι εκπρόσωποι αυτά τα κείμενα. Αυτά τα κείμενα τα μελέτησαν, τα επεξεργάστηκαν και πήραν μια τελική μορφή. Μας. Αυτή η τελική μορφή είναι αυτά τα κείμενα τώρα που θα τα συζητήσουν στη σύνοδο. Σαν τοπικές εκκλησίες, σαν τοπικές εκκλησίες. Οι σύνοδοι που συγκλίνονται από κάθε τοπική εκκλησία. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έγινε μια συζήτηση, αν θα τα αποδεχτούν ή όχι. Αυτό είναι τώρα. Θυμάστε, σας μίλησα προηγουμένως για έλλειμμα συνοδικότητας. Ναι. Τώρα, τι γινόταν τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, πήγαιναν οι εκπρόσωποι σε αυτές τις προσυνοδικές διασκέψεις και έλεγαν αυτά που έλεγαν και έβγαζαν κάποια συμπεράσματα. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει? Αυτά τα συμπεράσματα να τα πάρουν, να τα φέρουν ο κάθε εκπρόσωπος στην εκκλησία που ανήκει και να πούνε στους ιεράρχες: ορίστε, αυτά συζητήσαμε, αυτά αποφασίσαμε, εσείς τι λέτε, συμφωνείτε? Και να γίνει σύνοδος από κάθε τοπική εκκλησία. Η κάθε τοπική εκκλησία έχει τη σύνοδο, έχει τους ιεράρχες. Να καθίσουν όλοι οι ιεράρχες όλων των τοπικών εκκλησιών και να καθίσουν να τα μελετήσουν. Δεν γινόταν όμως αυτό, καταλάβατε? Αυτό είναι το έλλειμμα συνοδικότητος που σας μίλησε. Οπότε αυτά τώρα έχουν περάσει, για μένα είναι υπόλοιπα. Περάσαν αυτά, χωρίς να ξέρουν οι ιεράρχες τι εγκρίθηκαν και τώρα μόλις πριν από μερικές μέρες ο Ναυπάκτου Ιερόθεος είπε: μα πού είναι αυτά τα κείμενα? Τόσα χρόνια εμείς δεν είχαμε ενημέρωση. Γιατί δεν γινόταν σύνοδος? Δεν γινόταν. Δεν καθόταν. Ένας άλλος ιεράρχης έλεγε επί 50 χρόνια η Εκκλησία της Ελλάδος δεν ασχολήθηκε με δογματικής φύσεως θέματα. Δεν τους απασχολούν. Δεν θέλουν να ασχολούνται με δογματικά. Μόλις τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι και μόλις τελευταία στιγμή που είμαστε στα πρόθυρα αυτής της συνόδου, είπαν: πάμε, στάσου να δούμε τι είναι αυτά τα κείμενα. Τώρα δεν τα βρίσκαν μέχρι τώρα. Δεν μπορούσαν να τα μελετήσουν, ούτε καν τα κρύβαν στα συρτάρια τους. Στα συνοδικά συρτάρια ήταν κρυμμένα. Και τώρα τους τα έδωσαν, α, αυτά είναι λέει τα κείμενα. Και τώρα καθίσαν αυτοί να τα δουν και να τα μελετήσουν. Ενώ αυτό έπρεπε να γίνει πριν από χρόνια. Άρα η συνωμοσία υπάρχει και μέσα στην Εκκλησία. Μη συζητάω την κοινωνία. Είναι μια χάλια κατάσταση που δεν περιγράφω. Λοιπόν, αυτά. Να κάνουμε προσευχή και να κλείσουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι να ερχόμαστε στον κόσμο. Σημειωθείτε εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αν αυτό που σώμα το φως του απρόσιτου και κατέθυνε τα δύο βήματα ημών. Προσεργασία να τα γνώσουν, χρησιμοποιήσει πάντα κάτω στον τόπο και πάνω στον τόπο. Αμήν. Διεφόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να πάτε στο καλό και καλό βράδυ. Μπορείτε να πάρετε και από αυτά τα. Από αυτά πήρατε.